Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ένα ντέρμπι πραγματικά φωτιά που παρακολούθησαν 75.000 περίπου θεατές, Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Ήταν ένα μάτς γεμάτο πάθος, δύναμη και ένταση που χρωματίστηκε με την αποβολή του Τάσου Μητρόπουλου, την έντονη παρουσία της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και την εντυπωσιακή πραγματικά εμφάνιση του Ολυμπιακού στην επανάληψη, διάστημα στο οποίο οι ερυθρόλευκοι του Αλκέτα Παναγούλια έχασαν πολλές ευκαιρίες για γκολ και φωνάζουν για ένα άλλο τέρμα του Τάσου Μητρόπουλου που δεν μέτρησε. Ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία Πανσεραϊκός δημιούργησε τη μίνι έκπληξη νικώντας 2-0 το Διαγόρα στη Ρόδο. Ο Άρης πραγματοποίησε νέα υπέροχη εμφάνιση και νίκησε 3-1 τον Όφη. Η Λάρισα σε μεγάλη μέρα νίκησε 3-1 στην Πάτρα την Παναχαϊκή, ενώ η Καλαμαριά συνέχισε την παράδοση θριαβεύοντας 1-0 επί του αδύναμου Παναθηναϊκού. Στη Λιβαδιά, ο πανίσχυρος από ό,τι αποδεικνύεται μέχρι στιγμής φέτος Εθνικός πέρασε ένα ευχάριστο απόγευμα νικώντας 2-0 την τοπική ομάδα. Στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1, εδώ σκόραρε ξανά ο Θωμάς Μαύρος. Και τέλος, στη Βέρεια, η τοπική ομάδα επιβλήθηκε του Ηρακλή με σκορ 2-1 με ένα γκολ που ήρθε ένα λεπτό πριν από τη λήξη του αγώνα. Χαρακτηριστικό της δεύτερης αγωνιστικής του 9ου επαγγελματικού πρωταθλήματος ήταν η μεγάλη προσέλευση των φιλάθλων, τα 20 γκολ που σημειώθηκαν και το γεγονός ότι στα 8 παιχνίδια σημειώθηκαν τέρματα 20 όπως είπαμε. Τέλος, το γεγονός ότι στο ντέρπι σημειώθηκε ρεκόρ εισπράξεων, ακριβώς 33.640.200 δραχμές. Για τη δεύτερη συνεχή Κυριακή, τα μηνύματα για το ποδόσφαιρο ήταν ευχάριστα. Να δούμε τώρα συνοπτικά τα αποτελέσματα. Καλαμαριά Παναθηναϊκός 1-0. Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-2. Παναχαϊκή Λάρισα 1-3. Άρης Όφη 3-1. Διαγόρας Πανσεραϊκός 0-2. Πανιώνιος ΠΑΟΚ 1-1. Βέρεια Ηρακλής 2-1 και Λεβαδιακός Εθνικός 0-2. Την άλλη Κυριακή δεν έχει πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας λόγω του φιλικού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στη Μόσχα με την Σοβιετική Ένωση. Ο αγώνας αυτός θα γίνει στις 23 του Σεπτέμβρη. Να δούμε τώρα πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία. Δεύτερη αγωνιστική στο 9ο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Πανσεραϊκός, η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής, έχει 4 βαθμούς. Από 4 έχουν και η Λάρισα και ο Άρης, αλλά και ο Εθνικός. Και από εκεί και πέρα, Πανιώνιος 3, Όφη, Παναθηναϊκός, Βέρεια, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Καλαμαριά από 2, έναν βαθμό ο περσινός πρωταθλητής Ολυμπιακός και από κανέναν βαθμό ο Λεβαδιακός, ο Ηρακλής, ο Διαγόρας και η Παναχαϊκή. Και να πούμε τώρα και τους σκόρες του πρωταθλήματος. Την πρώτη θέση μοιράζονται ο Θωμάς Μαύρος του Πανιωνίου και ο Τσιφούτης του Πανσεραϊκού με 3 γκολ. Από 2 γκολ έχουν σημειώσει ο Κούης του Άρη, ο Παπαβασιλείου του Όφη, ο Ζελελίδης του Ολυμπιακού, ο Μανολάς της ΑΕΚ, ο Μιτσιμπόνας της Λάρισας και ο Σγιώγας επίσης της Λάρισας. Να δούμε τώρα και την κύτρια στήλη του σημερινού δελτίου προφό. 1-1-1, 2-2-χ, 2-χ-1, 1-1-1-χ. Να την επαναλάβουμε, 1-1-1, 2-2-χ, 2-χ-1, 1-1-1-χ. Συναρπαστικό ήταν το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο και που έληξε ισόπαλο 2-2. Οι φιλάθλοι που είχαν κατακλείσει το ΟΑΚΑ έζησαν έντονα τις συγκινήσεις της αναμέτρησης που είχε όλα τα στοιχεία ενός πραγματικού ντέρμπι. 4 γκολ, πολλές θεαματικές φάσεις, πάθος και πείσμα στη διεκδίκηση της μπάλας. Εναλλαγή στην πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά και μια αποβολή του Μητρόπουλου προς τη λήξη του παιχνιδιού είναι μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία του αγώνα. Στα αξιοσημείωτα ακόμη του ντέρμπι ήταν και ένα γκολ του Τάσου Μητρόπουλου που δεν μέτρησε και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες των ερυθρολεύκων. Όλα αυτά τώρα στα στιγμιότυπα που ακολουθούν σε περιγραφή του Παύλου Γερακάρη. Για τη νέα μεγάλη επιτυχία του Άρη, επί του Όφη αυτή τη φορά, αλλά και το θρίαμβο της Καλαμαριάς επί του Παναθηναϊκού, μας ενημερώνει τώρα ο Γιώργος Φερέτης στην σύνδεση που ακολουθεί με τη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το στούντιο της Θεσσαλονίκης. Οι γηπεδούχοι ήταν και νικητές στα σημερινά παιχνίδια που έγιναν στην πρωτεύουσα. Μεγάλο χαρακτηριστικό η μεγάλη προσέλευση των φιλάθλων και στη δεύτερη αγωνιστική μέρα του προγράμματος. Και βέβαια, να πούμε εδώ, όταν υπάρχουν γκολ, όταν υπάρχουν ωραία παιχνίδια, θα υπάρχουν και φιλάθλοι.
Ο Άρης, εντυπωσιακό, το πρώτο 30 λεπτό κατάφερε να κερδίσει την Όφη με 3-1. Άρης που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη φετινή χρονιά στο κοινό της Θεσσαλονίκης και στους φιλάθλους του, κατάφερε να κάνει μια επίδειξη ισχύω στα πρώτα 29 λεπτά συγκεκριμένα, να πάρει τη νίκη από τον Όφη με σκορ 3-1. Νίκη λοιπόν του Άρη επί του Όφη με 3-1. Ας δούμε όμως περισσότερα στην που μας λέει ο Γιώργος Σανίδης. Σήμερα λοιπόν από το γήπεδο Χαριλάου θα μείνουμε όμως για ακόμη λίγο να δούμε κάποια ρεπορτάζ που έχει βάσει ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Να πούμε ότι στα 14 χρόνια που παίζει ο Ντίνος Κούης με τη φανέλα του Άρη δεν έχει απολυθεί ποτέ, όμως έχει πετύχει 127 τέρματα. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών για τον Άρη και συγκεκριμένα να πούμε ότι το ρεκόρ είχε μέχρι τώρα ο Αλέκος Αλεξιάδης, 127 γκολ επί 14, μάλλον στα 14 χρόνια μας κάνει περίπου 19 γκολ κάθε αγωνιστική περίοδο. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο διεθνής άσος, τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Κύριε, μπορεί να χάσει βέβαια το ρεκόρ ο Αλέκος Αλεξιάδης, παραμένει όμως μεγάλη εκτίμηση των φιλάθλων της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του Άρη για τον Αλέκο, για την προσφορά του και θα θυμούνται οι παλιότεροι τα γκολ, ιδιαίτερα με το κεφάλι. Όμως να μείνουμε και πάλι στο γήπεδο του Άρη, τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί φίλοι, όπως είπαμε, υπήρχε και το ενδιαφέρον από πλευράς της βουλγαρικής Βίτωσα για τον Όφη που θα παίξει Τετάρτη στην Βουλγαρία. Πρώτα θα ακούσουμε τι λέει ο προπονητής του Όφη, ο κ. Γκέραντ, για το παιχνίδι της Τετάρτης. Την 10η θέση κατέλαβε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στη Σεούλ. Σήμερα η εθνική μας έχασε από την Ταϊβάν με 3-0, ενώ χθες νίκησε τη Γαλλία με 3-0. Εξάλλου, η εθνική μας των ανδρών έχασε χθες σε φιλικό αγώνα που έγινε στο γήπεδο του Μίλωνα από την Τσεχοσλοβακία με 3-0. Να υπενθυμίσουμε ότι τρεις ελληνικές ομάδες μπαίνουν τη Τετάρτη στην μάχη των κυπέλων Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός για το κύπελο πρωταθλητριών θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Κόρνικ. Ο Όφης στο κύπελο κυπελούχων θα αντιμετωπίσει στη Σόφια τη Βίτωσα. Και ο Πανιόνιος για το κύπελο UEFA θα παίξει στη Γαλλία με την Τουλούζ. Τέλος, την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός, επίσης για το κύπελο UEFA, θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με την γαλλική Οξέρ. Πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να ρωτήσουμε τον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Βογιατζή, εάν έχουμε τίποτα από τα παιχνίδια που σας είχαμε υποσχεθεί προηγουμένως από τη Λιβαδιά. Κύριε Βογιατζή. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα δούμε τα μάτς της Λιβαδιάς και της Βέρειας. Ζητούμε συγγνώμη. Βλέπετε, ο χρόνος μας πιέζει. Ελπίζουμε ότι από τη μεθεπόμενη Κυριακή που θα έχουμε αγώνες πρώτης εθνικής κατηγορίας και τα παιχνίδια θα αρχίσουν πιο νωρίς, θα είμαστε περισσότερο έτοιμοι να σας δίνουμε εικόνα από όλα τα γήπεδα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Ωστότε, γεια σας.